έχοντας ξεπεράσει το σοκ από το φρικτό βασανισμό που υπέστη, το σκύλι μοιάζει να μην θυμάται τι έζησε λίγες ώρες νωρίτερα. Η υπόθεση άγριου βασανισμού του ζώου από τον ίδιο του τον ιδιοκτήτη αφήνει άφωνους και τους πιο απαθείς. Διαπιστώσαμε ότι είχε γίνει εκτομή στο δεξί όρχι, είχε αφαιρεθεί τελείως, αιμορραγούσε από τα αγγεία του όρχη αυτού. Είχε και τομές στον αριστερό, στο όσχεο, χωρίς να είχε αφαιρεθεί. Ο ιδιοκτήτης του ήταν εκείνος που όχι απλά δεν δίστασε να επιχειρήσει να τον ευνουχίσει, αλλά για να πετύχει το σκοπό του, τον κρέμασε με ένα σκοινί από το λαιμό. Υπήρχε σημάδι στο λαιμό από σκοινί, πιθανότατα είχε δεθεί, είχε κρεμαστεί και κάποιες μικρές εκδορές στο κεφάλι που δεν ξέρω από τι δημιουργήθηκαν. Ένας Γερμανός που βρέθηκε τυχαία στην περιοχή των Κουνουπιδιανών έξω από το σπίτι που ήταν σε εξέλιξη η κτηνοδία, έσωσε κυριολεκτικά το άτυχο ζώο. Άκουσα ένα σκυλί να ουρλιάζει, κοίταξε πάνω από το φράχτη που ήταν ακριβώς δίπλα από το χώρο που ήταν και αντιμετωπίσε ένα πράγμα που δεν το περίμενε ποτέ στη ζωή του. Άρχισε να φωνάζει απειλώντας τον ιδιοκτήτη του σκυλιού πως αν δεν τον ακολουθήσει στον κτηνίατρο για να το περιθάλψει θα ειδοποιούσε την αστυνομία. Λίγο αργότερα ο Κωστής Τερεζάκης αντιμετώπισε τις πληγές του σκυλιού που αιμορραγούσε, ενώ φρόντισε ακόμη και για τα μικρά τραυματά του. Το σκυλάκι προφανώς ήταν πολύ ανεμικό, ήταν σοκαρισμένο. Σταματήσαμε την αιμορραγία, διορθώσαμε εκεί τη βλάβη και μετά ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και χαρούμενο. Να σου πω την αλήθεια, μάλλον δεν το θυμάται κιόλας. Την παραδειγματική τιμωρία του δράστη, ο οποίος αναζητείται, ζητούν φιλοζωικές οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Όχι μόνο να επιβληθεί ανώτερη των ποινών, αλλά να είναι χωρίς αναστολή. Ο άνθρωπος αυτός, οι άνθρωποι αυτοί εντός εισαγωγικών, να εκτίσουν την ποινή τους. Είτε στη φυλακή, είτε σε κοινοφελείς οργανισμούς. Φτάνει πια, είμαστε σε ακραία κατάσταση. Αύριο μέλη φιλοζωικών οργανώσεων των Χανίων θα πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία της εισαγγελίας. Την ίδια στιγμή το ενδιαφέρον για την υιοθεσία του σκυλιού είναι συγκινητικό. Θα φροντίσουμε να βρει το καλύτερο σπίτι, να τον σέβονται έτσι πως θα έπρεπε. Το πληγωμένο αλλά γενναίο, όπως αποδείχτηκε σκυλί, προς το παρόν είναι σε ασφαλή χέρια και φιλοξενείται από τον Φιλανθρωπικό Φιλοζωικό Σύλλογο Κοινωνία, απολαμβάνοντας τη φροντίδα και τη θαλπορή που έχει ανάγκη.